Φωνάζει η γυναίκα για τον άντρα της ότι δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Κάτσε αδερφέ, μη του βγάζεις την ψυχή. Πήγαινε εσύ και άναψε του κεράκι. Την ώρα που βγαίνουν τα Άγια, μνημόνευσέ τον. Στα σάκ των σών επίσης. Πες, Χριστέ μου, εσύ που είσαι το φως του κόσμου, φώτισέ τον. Εσύ μπορείς. Και ό,τι θέλουμε να λέμε στους άλλους, που είναι δυσκολεμένοι και δεν το αντέχουν, ας το λέμε στο Θεό μας. Με πίστη, με πόνο, με δάκρυα, με αγρυπνία, με νηστεία. Και εκεί βγαίνει καλό αποτέλεσμα. Τον φωτίζει ο Κύριος. Πατέρας Ανανίας Κουσθένης. Τι οφείλει να κάνει ο άνθρωπος σε όλες τις Κυριακές του χρόνου? Την ημέρα της Κυριακής, της Αναστάσεως, καταλύθηκε ο θάνατος. Εξαφανίστηκε η κατάρα. Έσβησε η αμαρτία. Έσπασαν οι πύλες του Άδη. Εχμαλωτίστηκε ο διάβολος. Σταμάτησε ο διαρκής πόλεμος. Πραγματοποιήθηκε η συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό. Σκέψου, άνθρωπε, πόσα και πόσο μεγάλα αγαθά απόλαυσες κατά την ημέρα της Κυριακής. Σκέψου ακόμα από πόσα κακά λυτρώθηκες κατά αυτήν τη μέρα. Γι' αυτό αρμόζει αυτή την ημέρα να την τιμάμε με τιμή πνευματική. Για παράδειγμα, να κάνουμε ελεημοσύνη στους φτωχότερους αδελφούς μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέω στους λαϊκούς να σταματήσουν να δουλεύουν Κυριακές και γιορτές για να μην τους βρουν στη ζωή τους συμφορές. Όλοι μπορούν να ρυθμίσουν τη δουλειά τους. Όλη η βάση είναι η πνευματική ευαισθησία. Αν υπάρχει ευαισθησία, βρίσκονται λύσεις για όλα. Και αν λίγο ζημιωθούν από μία λύση, θα πάρουν ευλογία διπλή. Πολλοί όμως δεν το καταλαβαίνουν, ούτε στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουν. Η Θεία Λειτουργία αγιάζει. Αν δεν πάει ο χριστιανός την Κυριακή στην Εκκλησία, πώς θα αγιαστεί? Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ιδιαιτέρως την ημέρα της Κυριακής, θα φέρεις στη μνήμη σου τη μέλουσα ζωή. Θα μελετήσεις όλες τις εντολές και τις διατάξεις του Κυρίου. Θα εξετάσεις τον εαυτόν σου, μη τυχόν έχεις παραβεί ή παρέλειψες τίποτε. Θα τον διορθώσεις σε όλα. Επίσης, την ημέρα αυτή θα συχνάεις στο Ναό του Θεού και θα περιμένεις ιερές συνάξεις και θα κοινωνείς με ειλικρινή πίστη και ακατάκριτη συνείδηση το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού. Θα βάλεις έτσι αρχή μιας αγιότερης ζωής. Θα ετοιμάσεις τον εαυτόν σου να υποδεχθεί τα μέλλοντα αγαθά. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η Εκκλησία είναι εκείνο το νοσοκομείο που μας θεραπεύει. Γιατρός είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αρχιερείς, ιερείς και άλλοι είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Τα φάρμακα που παρέχονται είναι τέλεια και δεν αφήνουν ούτε ουλία ασθενείας. Τέλεια θεραπεύεται ο άνθρωπος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή αυτά τα φάρμακα ενεργούν ακτίστως. Έχουν μεν εξωτερική, υλική, αισθητική μορφή, όπως είναι το νερό του βαπτίσματος, όπως είναι το νερό του αγιασμού, όπως είναι ο άρτος και ο ίνος, αλλά εντός αυτών υπάρχει θεότητα.